Ακούγομαι, μπορώ να αρχίσω. Καλησπέρα. Λέγομαι Δημήτρης Πάχος. Ανήκω στην ομάδα του κυρίου Παναγιώτη Μπαμίδη. Μαζί με τη συνεργάτητα του ΙΜΟΠ, την κυρία Ειρήνη Τρίκα, που βρίσκεται πίσω στον υπολογιστή, θα σας παρουσιάσουμε το νέο website του ΙΜΟΠ. Ωραία. Μπορούμε να το γυρίσουμε όμως λίγο πρώτα στο PowerPoint, παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώντας, σας έχω μια έκπληξη. Για να με προσέξετε, σας έχω κόψει την πρόσβαση από το ίντερνετ, εκτός από αυτό εδώ το website. Α, μπήκατε. Αλλού, okay. Άρα, μπορείτε να μπείτε. Λοιπόν, η νέα πλατφόρμα του ΙΜΟΠ βρίσκεται στη διεύθυνση http://new.imop.gr. Άνοιξε τη λειτουργία της σήμερα, την πιλωτική της λειτουργία. Το παλιό site του ΙΜΟΠ υπάρχει ακόμα και θα υπάρχει για όσο καιρό διαρκέσει ακόμα η ανάπτυξη της καινούργιας σελίδας. Αλλά σήμερα τη βγάλαμε στον αέρα. Είναι πλήρως λειτουργική στο περιεχόμενο που έχει μέχρι στιγμής και αυτό θα σας εξηγήσω στην παρουσίασή μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια επισκόπηση. Θα δούμε κάποια πραγματάκια για την τεχνολογία η οποία βρίσκεται πίσω από την καινούργια πλατφόρμα του ΙΜΟΠ. Θα κάνουμε μια περιήγηση στις βασικές λειτουργίες. Θα τις δούμε live αναλυτικά. Όποτε θέλετε, φυσικά, μπορείτε να με διακόπτετε και να με ρωτάτε. Τώρα. Αυτό που είπα, ξεκινήσαμε σήμερα τη δοκιμαστική λειτουργία. Βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση, χωρίς Google μπροστά. Αν πληκτρολογήσετε το www, θα πάτε στην παλιά πλατφόρμα. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστή για εγγραφές, αλλά όλοι σας, με την είσοδό σας εδώ πέρα σε αυτήν την αίθουσα, πρέπει να έχετε πάρει ένα φάκελο με κωδικό. Πόσοι από εσάς έχετε καταφέρει να κάνετε login στην πλατφόρμα? Βλέπω αρκετοί. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Βέβαια, όσοι δεν μπορούν, στη συνεργάτητα του ΙΜΟΠ, την κυρία Ειρήνη Τρικά, μπορείτε να πηγαίνετε για να δούμε τι φταίει και δεν μπορείτε να μπείτε. Είναι λάθος ο κωδικός, γίνεται κάτι άλλο. Η κυρία Ειρήνη Τρικά βρίσκεται για να λύνει όλες τις απορίες σας. Τώρα, τι είναι το καινούριο site του ΙΜΟΠ? Είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Καταρχάς, το ΙΜΟΠ διαθέτει ένα τεράστιο αρχαιακό υλικό. Όλα τα προηγούμενα σχολεία υπάρχουν σε βίντεο, υπάρχουν και μάλιστα σε μορφή high definition. Υπάρχουν άπειρα έντυπα, υπάρχει τρομερό εκπαιδευτικό υλικό. Όλο αυτό, ήδη κάποιο μέρος από αυτό περιέχεται στο καινούριο website και θα ανέβει μέχρι το Σεπτέμβριο όλο. Υπάρχουν οι δυναμικές λειτουργίες της πλατφόρμας, όπως οι ψηφοφορίες, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια ευθύς αμέσως. Όλες οι αξιολογήσεις των ομιλητών και όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις για το τεστ γνώσεων που γινόντουσαν πέρυσι στο χαρτί, φέτος θα γίνουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα. Υπάρχουν εργαλεία ενημέρωσης και επικοινωνίας και θα ενσωματώσουμε εξελιγμένα εργαλεία σημασιολογικής αναζήτησης, γιατί για μας όλο αυτό το υλικό που υπάρχει μέσα, τα βιντεάκια, τα έντυπα, οι διαλέξεις, οι παρουσιάσεις, είναι εκπαιδευτικό υλικό. Και τι θα κάνουμε? Θα εφαρμόσουμε αυτό που περιέγραψε ο κύριος Μπαμίδης στην προηγούμενη παρουσίαση. Θα το περιγράψουμε σημασιολογικά και θα το ανοίξουμε στον κόσμο των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων. Μην τρομάζετε με τους όρους, θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως τι σημαίνουν όλα αυτά. Το καινούργιο site του ΙΜΟΠ είναι, πώς να το πούμε, χριστοκεντρικό, δηλαδή έχει στο κέντρο το χρήστη. Ο καθένας από εσάς, ήδη με το που έκανε login, βρέθηκε στην αρχική σελίδα του προφίλ του, η οποία ακόμα είναι άδεια. Θα εξηγήσουμε σε λίγο πώς θα γεμίσει και θα εξηγήσουμε σε λίγο ότι οι πληροφορίες που θα μπουν εκεί πέρα μέσα θα προέλθουν από εσάς. Εσείς οι ίδιοι είστε διαχειριστές του προφίλ σας. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Χατζηχρήστος στην αρχή, φιλοδοξούμε να κάνουμε το πρώτο κοινωνικό δίκτυο διασύνδεσης των Ελλήνων ουρολόγων. Κάτι σαν το Facebook των ουρολόγων. Ωραία. Ας δούμε λίγο πολύ συνοπτικά σε ποιες τεχνολογίες βασίζεται. Η πρώτη είναι το M-Educator. Είναι όλες αυτές τις τεχνολογίες που περιέγραψε ο κύριος Μπαμίδης στην προηγούμενη παρουσίαση. Τεχνολογίες σημασιολογικής αναζήτησης, τεχνολογίες καταχώρησης, δημιουργίας και αναζήτησης υλικού. Και η δεύτερη τεχνολογία στην οποία βασίζεται είναι ένα σύστημα διαχείρισης
ένα σύστημα ανοιχτού λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο λέγεται Drupal. Θα μιλήσουμε πολύ συνοπτικά για αυτά τα δύο. Σας έχετε ήδη πάρει μια ιδέα τι είναι το M-Educator, έχει σκοπό, είναι Best Practice Network, σύγκρινε δύο λύσεις για τη δημιουργία, αναζήτηση, χρήση, επαναστόχευση, αξιολόγηση ιατρικού εκπαιδευτικού υλικού και απευθύνεται κυρίως στον χώρο της υγείας, σε ειδικούς του χώρου της υγείας. Πώς συνδέσαμε την τεχνολογία που υπάρχει στο M-Educator με το site του ΙΜΟΠ? Είναι αυτό που είπα πριν, ότι όλο το υλικό που υπάρχει μέσα στο καινούριο site του ΙΜΟΠ για μας αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό πρώτης τάξεως. Άρα, τι κάνουμε? Το περιγράφουμε με μεταδεδομένα και το ανοίγουμε προς τον έξω κόσμο. Αυτή είναι η διαφάνεια που σας έδειξε και ο Παναγιώτης πριν. Υπάρχουν μια σειρά από πλατφόρμες, οι οποίες μπορούν, όταν βρίσκεται κανείς σε αυτήν εδώ την πλατφόρμα, μπορεί να ψάξει σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες. Αυτή είναι η πλατφόρμα του εικονικού ασθενή που θα κάνετε την επόμενη ώρα με την κυρία Ελένη Ντάφλη. Φιλοδοξούμε το νέο site του ΙΜΟΠ να γίνει ένας κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα. Τι είναι το Drupal τώρα? Όπως είπα και πριν, είναι το δεύτερο κομμάτι, η δεύτερη τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζεται το ΙΜΟΠ. Είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα. Αυτή τη στιγμή πάνω από 630.000 χρήστες παγκοσμίως το συντηρούν και το αναπτύσσουν. Το 2,1 σύμφωνα με υπολογισμούς με το 2,7, δηλαδή περίπου, μπορεί αυτό το νούμερο να φαίνεται μικρό, αλλά αντιστοιχεί σε τόσα πραγματικά websites. Περίπου 9 εκατομμύρια 300.000 websites βασίζονται σε αυτό αυτή τη στιγμή. Έχει ψηφιστεί, έχει πάρει διάφορα βραβεία. Έχει ψηφιστεί καλύτερο Open Source Content Management System 2 συνεχόμενες χρονιές. 3 συνεχόμενες χρονιές καλύτερο, αυτό είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, στην οποία βασίζεται, και έχει ψηφιστεί 3 συνεχόμενες χρονιές καλύτερο σύστημα λογισμικού ανοιχτού κώδικα σε αυτήν τη γλώσσα, μέχρι που μπήκε στο Hall of Fame το 2010. Ποιος το χρησιμοποιεί? Στα πολύ γρήγορα. Θα ξεχώριζα από εδώ τη Yahoo, τη Novel, το CNN, το Linux Foundation, το ABC, το Fox. Η Ubuntu θεωρείται αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος διανομέας Linux παγκοσμίως. Το χρησιμοποιεί. Προσωπική επιλογή του Barack Obama για το site του Λευκού Οίκου. Το OpenOffice, όσοι ενδεχομένως ασχολείστε με ανοιχτό λογισμικό θα το ξέρετε, ο ανταγωνιστής του Microsoft Office, είναι free και ανοιχτού κώδικα. Ακόμη και ο αγαπημένος μου Bob Dylan έχει κάνει το site του σε Drupal. Πάμε παρακάτω. Εντάξει όλα αυτά, αλλά εμείς που είμαστε γιατροί, τι μας νοιάζουν αυτά, θα μου πείτε. Το 2008, στο ετήσιο συνέδριο που έγινε στη Βοστόνη, ένας από τους δημιουργούς του συστήματος έκανε την πρόταση να ενσωματωθεί η τεχνολογία του σημασιολογικού διαδικτύου στον πυρήνα του λογισμικού. Τι σημαίνει αυτό? Ας πάρουμε λίγο μια ιδέα. Μέχρι τώρα, μέχρι και πριν λίγα χρόνια... Συγγνώμη λίγο, πριν να χωρίσει μια παρέμβαση, γιατί είναι πολύ σημαντική, γιατί όλα αυτά μπορεί να φαίνονται μπερδεμένα, αλλά είναι το μέλλον. Χθες βγήκε σε όλα τα social media, αλλά και σε όλα τα νέα, ότι το Πανεπιστήμιο του Harvard έστειλε γράμμα σε όλους τους ερευνητές τους και σε ό,τι χρηματοδοτεί και όποιος συνδέεται, πλέον να μην στέλνουν στα περιοδικά τα κανονικά, αλλά μόνο στα open access. Γιατί είναι τεράστιο το ποσό, γιατί υπάρχει μάλιστα καταγγέλλον και μια εκμετάλλευση και τους συστήνει να δημοσιεύουν μόνο στα open access. Και μάλιστα λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να επιβάλλουμε και καλεί όλα τα πανεπιστήμια να καθιερωθεί αυτό, διότι παράγουμε εμείς τα νέα και κάποιοι άλλοι τα εκμεταλλεύονται και βγάζουν χρήματα. Και αντί να πηγαίνουν στην έρευνα, πληρώνουμε εμείς όλοι τώρα, όλοι οι άλλοι, έρευνα για να παρουσιαστεί. Διονύσης Μητρόπουλος, έχει μπροστά στο μικρόφωνο. Και θέλετε να μου πείτε ότι το open access έχω, όχι ότι έχω σημαντική διαφοροποίηση, αλλά τα χρήματα τα οποία πληρώνει κανείς για να μπει σε open access, τελικά μήπως κάποιος κερδίζει και από εκεί, γιατί μας το παρουσιάσατε, δεν κερδίζει κανένας με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω. Δηλαδή το κόστος, και εδώ πέρα είναι διαφορά από άλλες χώρες του εξωτερικού. Ποιος θα πληρώσει στην Ελλάδα, ποιο πανεπιστήμιο θα πληρώσει τη δημοσίευση σε open access? Όπου εντάξει, peer review η όλη ιστορία, αλλά θέλει χρήματα. Θα το συζητήσω μετά για να μην χάσετε το open access. Οκ, εντάξει. Προχωράμε λοιπόν. Ας δούμε λίγο πρακτικά τι σημαίνει αυτή η τεχνολογία. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια, και ακόμη και τώρα, τα περισσότερα websites, ενώ περιέχουν πάρα πολλά δεδομένα,
Ουσιαστικά μπορούμε να τα παρομοιάσουμε με νησιά δεδομένων, τα οποία όμως τα χωρίζει η θάλασσα και είναι αδύνατο να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να επικοινωνήσει το ένα με το άλλο. Ένα website δηλαδή είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να πάει και να πάρει πληροφορίες από ένα άλλο website. Δεν μιλάω να το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, μιλάω να το κάνει μηχανή. Η εφαρμογή που βρίσκεται πίσω από το website. Τώρα, είναι ακριβώς αυτό που λέω. Ένας υπολογιστής, αν βρει ας πούμε σε μια παράγραφο το δικό μου το ονοματεπώνυμο, Δημήτρης Πάχος, θα το αντιμετωπίσει σαν μια συμβολοσειρά. Ο υπολογιστής δεν μπορεί να κατανοήσει ότι αυτό το ονοματεπώνυμο αντιστοιχεί σε ένα άνθρωπο στην πραγματική ζωή. Πάμε λίγο. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Και μας το επιτρέπει αυτό η τεχνολογία του σημασιολογικού διαδικτύου. Επιτρέπει δηλαδή στις μηχανές να αρχίζουν να κατανοούν τα δεδομένα με τον ίδιο περίπου τρόπο που τα κατανοεί και ένας άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας υπολογιστής βρει το ονοματεπώνυμό μου σε μια εφαρμογή η οποία είναι φτιαγμένη με τις τεχνολογίες του σημασιολογικού διαδικτύου, δεν θα με αντιμετωπίσει πλέον σαν συμβολοσειρά, αλλά θα καταλάβει ότι αυτό το ονοματεπώνυμο αντιστοιχεί σε ένα person, σε έναν άνθρωπο που στην πραγματική ζωή που είναι άνθρωπος, εννοώ. Επιπλέον, οι τεχνολογίες των ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των απομονωμένων νησιών δεδομένων που λέγαμε πριν. Δηλαδή, ένα website, χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες, μπορεί να πάει και να ρωτήσει ένα άλλο website και να πάρει πληροφορίες. Θα επανέλθουμε σε αυτό με ένα παράδειγμα από το ΙΜΟΠ. Πάμε παρακάτω. Πού κολλάει το Drupal που είπαμε σε όλα αυτά? Είναι το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο προσφέρει όλες αυτές τις λειτουργίες και τις δυνατότητες και το οποίο το επιλέξαμε για να φτιάξουμε την καινούργια πλατφόρμα του ΙΜΟΠ. Πάμε τώρα. Και άρα, όλα τα δεδομένα μας είναι ανοιχτά, είναι διαθέσιμα για εξωτερική χρήση, είναι περιγεγραμμένα με σημασιολογικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι καταχωρήσετε στο προφίλ σας, δεν βγαίνει πουθενά. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το δει, εκτός από τους διαχειριστές του website, που είμαι εγώ και η κυρία Ειρήνη Τρίκα. Το μόνο που μπορεί να δει είναι το ονοματεπώνυμό σας και το σύντομο βιογραφικό σας, το οποίο όμως το γράφετε εσείς. Κανένα άλλο από τα στοιχεία τα οποία θα καταχωρήσετε δεν πρόκειται να βγει προς τα έξω χωρίς την άδειά σας.